Αναστάτωση προκάλεσε ο σεισμός των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί την Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από τους Ζαράκες και εστιακό βάθος 13,3 χιλιόμετρα. Έγινε ο σεισμός σε μια ευρύτερη περιοχή αισθητός από τη Χαλκίδα και το Βόλο μέχρι και την Κόρινθο. Ένα σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από την υψηλή σεισμικότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σεισμική δραστηριότητα εδώ και ένα δεκαήμερο περίπου, με μικρότερα μεγέθη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη σειρά μέχρι τώρα. Οι κάτοικοι στην Νότια Εύβοια πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ενώ προκλήθηκαν ρογμές σε τείχους παλιών σπιτιών. Με τη Δημοτική Αρχή της Καρίστου να αποφασίζει να μείνουν κλειστά τα σχολεία για προληπτικούς λόγους. Ο κόσμος, ναι, σίγουρα έχει ταρακουνήθηκε, έχει βγει πολλής κόσμος έξω. Δύο ακόμη δονήσεις μεγέθους άνω των 4 Ρίχτερ καταγράφηκαν επί από μία ώρα, με τους σεισμολόγους να είναι καθησυχαστικοί και να χαρακτηρίζουν φυσιολογική τη μετασεισμική ακολουθία. Δεν μας ανησυχούν τόσο πολύ οι σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους, εκτός πια αν είναι κάτι που επιμένει σε μια περιοχή, δηλαδή αν υπάρξει μια συνεχή διέγερση στον χώρο. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής έχουμε μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία. Ο σεισμός έγινε σε μια περιοχή που δεν μας είχε δώσει το παρελθόν γεγονότα. Θα έλεγε ότι έχει πολύ μικρή σεισμικότητα. Ήταν μάλλον το κυρίως γεγονός. Ωστόσο, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των κατοίκων για τις επόμενες ώρες.